Θέλω λοιπόν στο σημείο αυτό να βάλω στην κουβέντα μας και να κουβεντιάσουμε αυτή την επικαιρότητα, τη δυσάρεστη, με τον βουλευτή του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού από τη Θεσσαλονίκη, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Άγγελο Κολοκοτρώνη. Καλώς ήρθατε, κύριε Κολοκοτρώνη. Καλησπέρα, κύριε συνάδελφε. Καλησπέρα σε όλους όσοι μας παρακολουθούν. Λίγο πολύ αυτές οι ειδήσεις κόβουν το γέλιο του πολίτη, έτσι δεν είναι, το χαμόγελο? Πώς τα βλέπετε εσείς, κύριε Κολοκοτρώνη? Έχω την αίσθηση, ενώ θα ήθελα πάρα πολύ να σε αντικρούσω για να κάνουμε μια επικοδομητική συζήτηση, ότι δεν μπορώ να βρω κάτι ευχάριστο, αλλά τον αντίον έχω βρει κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Mm-hmm. Αυτά που άκουσα με προσοχή και που είπες νωρίτερα είναι παρονιχίδες αυτό το γενικότερο κλίμα που βλέπω να επέρχεται στη χώρα. Δεν θα ήθελα να είμαι έτσι κινδυνολόγος, ούτε θέλω να πανικοβάλω κανέναν, αλλά τα όσα συμβαίνουν στη χώρα σήμερα μου θυμίζουν καθεστώς προστάτηδων δυνάμεων. Τα δύο μεγάλα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα έχουν φέρει την Ελλάδα σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι υπό επιτήρηση, υπό καθεστώς που ελέγχει κάποιο άλλο καθεστώς, δηλαδή πέραν της χώρας που ελέγχει τα πάντα. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι να μην γίνεται εξωτερική πολιτική μέσα από τη διαμέσου της Ουάσιγκτον. Λέγαμε ότι θα έπρεπε να, η χώρα να αντιμετωπίσει με δικές της δυνάμεις τα όποια ζητήματα κάθε φορά ανακύπτουν, να λέει και κανένα όχι στους μεγάλους που μας κυβερνούν, αλλά τώρα νομίζω ότι ήταν εντελώς παραδομένος ο κύριος Παπαθανασίου στις Βρυξέλλες προχθές. Παπακωνσταντίνου, τον είδα πελιδνό, να μην μπορεί να αρθρώσει λέξη και φυσικά να μην έχει καμία δυνατότητα να πει και ένα όχι. Γιατί εμείς, όπως γνωρίζεις καλά, στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό πιστεύουμε ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει αποφάσεις που ωφελούν την πατρίδα, είμαστε μαζί της. Αλλά όταν παίρνει αποφάσεις οι οποίες βλάπτουν την πατρίδα, είμαστε εναντίον της. Το ζήτημα είναι αν μπορεί η Ευρώπη πλέον μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, έτσι όπως την έφεραν τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα, μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, ή αν μπορούμε εμείς να ορθώσουμε ένα ανάστημα το οποίο δεν το έχουμε άλλωστε. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτά που έλεγε ο κύριος Χαρατζαφέρης, όπως ανέφερε, στο 2008, φτάσαμε στο 2009 που είναι ακόμη χειρότερα. Φοβάμαι, θα μας τα πει και ο ίδιος πιστεύω κάποια στιγμή, ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Κάθε πέρσι ήμασταν και καλύτερα και όλα αυτά συνθέτουν ένα τοπίο που οδηγεί, αν και δεν θέλω να το πω, αλλά είναι πασιφανές πια για τον, και τον πιο άπειρο και το λιγότερο έμπειρο, να το πω έτσι, πολιτικό αναλυτή, ότι όλα αυτά θα μας κοστίσουν. Θα μας κοστίσουν σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας δίκαια. Δεν μπορεί μια αδύναμη χώρα όπως είναι σήμερα η Ελλάδα να υπερασπιστεί με σθένος και με αποτελεσματικό τρόπο τα εθνικά της ζητήματα. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, τα τελευταία 100 χρόνια της νεότερης πολιτικής ιστορίας μας, δηλαδή, είναι χρόνια συρρήκνωσης του ελληνισμού. Αναφέρω πολύ γρήγορα, Μικρασία, Βόρειος Ήπειρος, απειλείται τώρα η Μακεδονία, το Αιγαίο το θέλουν για συνεκμετάλλευση οι Τούρκοι. Πώς να αντισταθεί μια χώρα τόσο αδύναμη και καθημαγμένη από εξιδίου πτέσματος, μάλιστα καθημαγμένη, διότι λέμε τα δύο μεγάλα κόμματα που κυβέρνησαν, αλλά εγώ θα προχωρήσω ακόμη περισσότερο, γιατί δεν θέλω να χαϊδεύω κανέναν. Θα πω ότι εμείς είμαστε αυτοί που εκλέγουμε αυτές τις κυβερνήσεις και καλά να πάθουμε, και την άλλη φορά να είμαστε πιο προσεκτικοί. Από την άλλη φορά και την άλλη φορά, όπως ξέρετε, πόσα χρόνια τα ακούμε από τον πολίτη της χώρας. Επειδή είπατε πολλά χρόνια. Διαμάτι κοψοχέρι δεν είναι. Θα σας πω εγώ ότι ακούω από τότε που ήμουν φοιτητής, mm-hmm. το ένα κόμμα που διαδέχεται το άλλο να λέει ότι παρέλαβα χάος. Κοιτάξτε, εμείς τους πιστεύουμε και τους δύο. Πράγματι, ο ένας παραδίδει χάος και ο άλλος παραλαμβάνει χάος. Διαχειρίζονται το χάος επί μακρά σειρά ετών. Φτάσαμε πλέον να μην έχουν καμία απολύτως ουσιαστικά ιδεολογική διαφορά τα δύο μεγάλα κόμματα. Η μόνη τους συμφωνία είναι
ήταν τουλάχιστον, γιατί ελπίζουμε να αλλάξουμε σελίδα κάποτε, γιατί ανανεώθηκε και η Βουλή, ήταν το πώς θα κερδίσουν περισσότερα το καθένα για τον εαυτό του. Γιατί έχουμε ξεχάσει και τα σκάνδαλα, δεν μιλάμε για αυτά και δεν μιλάμε γιατί έτσι το θέλουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Γιατί έτσι το θέλουν αυτοί οι οποίοι ήδη ενέχονται σε υποθέσεις τέτοιου είδους. Mm-hmm. Ποιος μιλά τώρα για την Δώρα Μπακογιάννη και για τη Siemens και για το... Και για το Σαμαρά και για τον Αβραμόπουλο. Για τον ένα και για τον άλλον και όσα συνέβησαν. Έτσι, περί διαγραμμάτων όλοι, αν τα αναφέρουν κάπως, και πάνε να τα κουκουλώσουν όπως κάνουν πάντα κατά τη συνήθειά τους. Επομένως η χώρα θεωρώ ότι είναι σε πολύ αδύναμη θέση και υπό την έννοια αυτή θα έλεγα, αυτή είναι η προσωπική μου αίσθηση, δεν είναι θέση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, αλλά μπορώ να τη συζητήσω βέβαια με τους συναδέλφους μου για να ακούσω και τις δικές τους απόψεις. Άλλωστε εμείς το κάνουμε στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, είμαστε μια πολύ δυνατή κοινοβουλευτική ομάδα, ανταλλάσσουμε απόψεις υπό την ηγεσία του Προέδρου μας, του Γιώργου Καρατζαφέρη και αρχηγού μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς δεν έχουμε συνιστώσεις, έχουμε προβληματισμούς. Αν είχατε συνιστώσεις, θα κινδυνεύατε να μην μπείτε σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς. Και τώρα που είπα συνιστώσεις, περιμένετε τώρα να δείτε τι παρατήρησα σήμερα στη Βουλή. Mm-hmm. Ενώ μιλάμε για τις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και γελάμε, τελικά είναι για κλάματα ό,τι συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία, όπου στα έδρανά της, από τους 90 βουλευτές, παρόντες ήσαν σήμερα δύο. Δύο βουλευτές. Οι άλλοι κυνηγούσαν τις συνιστώσεις τους. Και ώσπου να τις βρουν, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, κατέθεσε πάνω από 300 ερωτήσεις. Ερωτήσεις βροχή σε κάθε αρμόδιο υπουργό, οι οποίοι έχουν ζαλιστεί κατά τέτοιο τρόπο, γιατί εμείς ουσιαστικά η φύση δεν επιδέχεται κενά, ούτε η πολιτική. Έτσι λοιπόν, και εμείς καταθέσαμε μια σειρά ερωτήσεων. Από τις απαντήσεις των οποίων καταλαβαίνουμε ότι έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Βάλτε μια τελεία, κύριε Κολοκοτρώνη, επειδή έτσι με τσιγκλίσατε, είπατε για το πώς εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στο Κοινοβούλιο. Εγώ έχω μια πικρή διαπίστωση που μεταφέρουν οι δημοκράτες, που λένε το εξής, ότι αν η Νέα Δημοκρατία έτρεχε στις εκλογές όπως τρέχουν τώρα τα επιτελεία των υποψηφίων διαδόχων, θα είχε πάρει και τις εκλογές. Μου λένε το εξής, πού ήταν ο Αβραμόπουλος στην προεκλογική περίοδο, σε ποια περιφέρεια μίλησε, πού πήγε ο Σαμαράς, πού πήγε τώρα Μπακογιάννη. Και λέω πράγματι, εάν είχαν κάνει αυτόν τον αγώνα σε κάθε ρούγα και σε κάθε κορφή που τρέχουν τώρα για το πώς θα κατακτήσουν το μικρομάγαζό τους, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Και θυμήθηκα και την πρόταση προτροπή του Προέδρου του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού, του κ. Καρατζαφέρη, που έλεγε τότε του Καραμαλή, έρα να πας με 162 βουλευτές να φτάσεις μέχρι το Μάρτιο για τις εκλογές και να κυβερνήσεις. Δεν ήθελε. Ο Καραμαλής τα παράτησε γιατί είδε ότι δεν είχε κουραστεί. Παρέδωσε την εξουσία στο Πασόκ, αυτό είναι οφθαλμοφανέστατο πλέον, και όχι μόνο την παρέδωσε, αλλά ήδη και το αφήνει και να καλπάζει το βαθύ λεγόμενο Πασόκ με όλα όσα περιγράψετε. Μόνο εκείνο που παρατηρώ εγώ είναι ότι οι υπουργοί με τους οποίους μιλάμε άλλωστε στη Βουλή, στους διαδρόμους, εντάξει. Δεν χαρίζει τον Πασόκ όμως τον βαθύ Πασόκ. Και οι ίδιοι ομολογούν. Είναι εξεταστική τώρα. Θα στείλει εξεταστική για αυτούς που θέλουν για τα στοιχεία. Οι ίδιοι ομολογούν ότι τα έχουν χαμένα. Δεν ξέρουν από πού να αρχίσουν και πού να φτάσουν.